Ισεκάι. Όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άνιμε, όπου ο πρωταγωνιστής του πάει σε μια άλλη πραγματικότητα και ξεκινάει μια νέα ζωή. Συνήθως είναι ένας χαμένος ή ένα άτομο που λόγω μιας άσχημης στιγμής της ζωής του αποφάσισε να απομονωθεί από την κοινωνία. Ο Ισεκάι άνιμε πρωταγωνιστής συνήθως είναι ειδικός σε κάποιο game και για μια περίεργη περίπτωση, στο νέο κόσμο που πηγαίνει, όλα τα ασήμαντα gaming skills που έχει αναπτύξει είναι σωτήρια. Όλα τα κορίτσια τον συμπαθούν, είναι αυθεντία σε όλες τις μαγείες και επιθέσεις ή ακόμα καλύτερα βρίσκει έναν τρόπο για να ξεκλειδώσει μια ικανότητα που κανένας δεν έχει, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται από έναν ασήμαντο μοναχικό τύπο σε έναν σούπερ κοινωνικό, σούπερ όμορφο, σούπερ έξυπνο, σούπερ δυνατό τύπο που το θηλυκό φύλλο μαγνητίζεται πάνω του λες και είναι εκτός στην Ερμού. Τα πιο γνωστά παραδείγματα Isekai anime είναι το ReZero, το Log Horizon, το Overlord, το That Time I Got Reincarnated as a Slime και φυσικά ο Θεός των Isekai, το άνιμε με τον πιο βαρετό πρωταγωνιστή που υπήρξε ποτέ, η προσωποποίηση δύο παιδιών που τσακώνονται και όταν το ένα καταλάβει ότι το άλλο έχει καλύτερο χαρακτήρα από αυτόν, του απαντάει «Ο φανταστικός μου χαρακτήρας κάνει ό,τι και ο δικός σου, αλλά καλύτερα», ο ένας και μοναδικός πρωταγωνιστής του Σάο, ο Κίριτο. Γιατί ήταν όμως σημαντική αυτή η εξήγηση? Γιατί έκανα τέτοια εισαγωγή? Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Ο λόγος είναι απλός. Γιατί τα Isekai άνιμε έχουν καταντήσει φορητό. Ο λόγος είναι ότι τα περισσότερα βασίζονται σε νουβέλες και η μεταφορά μιας νουβέλας σε ένα άνιμε είναι γενικά δύσκολη. Φυσικά δεν βοηθάει αν η νουβέλα είναι κακογραμμένη, όπως προανέφερα με το Σάο, αλλά όλες οι Isekai σειρές έχουν ένα κοινό. Αφού παρουσιάζουν έναν πρωταγωνιστή ως το παντοδύναμο όν, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του τώρα που τον έκανες παντοδύναμο. Η ιστορία έχει κάποιο ουσιαστικό νόημα να συνεχιστεί? Άρα μετά την πρώτη σεζόν, τα άνιμε ξοδεύουν μία ή ακόμα και δύο σεζόν για να χτίζουν τον κόσμο γύρω από τον πρωταγωνιστή. Η αφήγηση γίνεται ανάποδα και έτσι καταντάς να αναρωτιέσαι γιατί υπάρχει δεύτερη σεζόν σε ορισμένα άνιμε. Μια τεράστια άνιμε απογοήτευση για μένα ήταν η δεύτερη και η τρίτη σεζόν του Overlord. Αν και η πρώτη σεζόν με ξετρέλανε λόγω του απίστευτου soundtrack, των άνιμε κλισέ του πρωταγωνιστή, της παρουσίας των επιθέσεων και γενικότερα της ιστορίας, η δεύτερη σεζόν έβαλε στην άκρη τον πρωταγωνιστή και άρχισε να χτίζει γύρω του τον κόσμο. Το ίδιο έγινε και με το Log Horizon, όπου το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν χρησιμοποιήθηκε ώστε να χτίσει τον κόσμο της σειράς, να αναπτύξει τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων χωρών και η περιπέτεια να μπει σε δεύτερη μοίρα και τη θέση της να πάρουν πολιτικές συζητήσεις, οικονομικές συζητήσεις, συζητήσεις για φαΐ. Περιπέτεια! Τι μπορεί όμως να κάνει ένας συγγραφέας νουβέλας για να αποφύγει αυτό το αδιέξοδο? Υπάρχει λύση άραγε? Είναι το ασήμαντο world building ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν αυτές τις σειρές? Και ποιο δρόμο θα πάρεις? Θα γίνεις ο φαταούλας του Σάο και θα πετάς νέα power-ups κάθε εβδομάδα με αποτέλεσμα ο πρωταγωνιστής σου να είναι θεός του κόσμου? Ή η λύση κρύβεται αλλού? Μήπως αντί να ξεκινήσεις το χτίσιμο του κόσμου σου 12 ή ακόμα και 25 επεισόδια μετά την αρχή, γιατί να μην το κάνεις από το πρώτο κιόλας επεισόδιο? Και δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το Konosuba. Το Konosuba ή αλλιώς Konosuba Rasi Senkai είναι η ιστορία του Κάζουμα, ενός νέου που δυστυχώς υποφέρει από την ασθένεια που υποφέρουν όλοι οι Isekai πρωταγωνιστές. Είναι αποκομμένος από την κοινωνία. Μετά από μια ιδιαίτερα ασήμαντη θυσία, του δίνεται η ευκαιρία να αναγεννηθεί σε ένα νέο κόσμο και τι καλύτερο από μια εξήγηση για τον νέο κόσμο από μια πανέμορφη θεά που εδώ κολλάει το καλύτερα να την κοιτάς παρά να την ακούς. Για να μην μακρηγορώ, η Άκουα συνεχώς ηρωνεύεται τον Κάζουμα και το μεταχειρίζεται σαν χάπατο, μέχρι που φτάνει στο σημείο να του πει ότι στο νέο κόσμο μπορεί να πάρει μαζί του κάτι. Ένα όπλο, μια ειδική ικανότητα, ένα ξόρκι. Ό,τι αυτός επιθυμεί. Και επειδή ο Κάζουμα είναι πρώτο παλικάρι, της είπε αρχικά να πάρει τον μπουλ και μετά διάλεξε να πάρει την ίδια μαζί της στο νέο κόσμο. Ο νέος κόσμος φυσικά είναι αυτό που περιμέναμε. Κλασικό RPG, στυλ Dungeons and Dragons, με ταβέρνες, quests, μάγους, adventurers και όλα τα άλλα κλασικά. Μαθαίνουμε από την αρχή ότι στόχος του είναι να νικήσει ένα μεγάλο Demon King και έτσι η περιπέτειά μας ξεκινάει. Μέσα σε ένα κιόλας επεισόδιο έχουμε ένα χαρακτήρα όπου τα στατιστικά του είναι στην καλύτερη μέτρια. Έναν κόσμο όπου τα βασικά του στοιχεία γίνονται εύκολα αντιληπτά και ένα ξεκάθαρο στόχο. Όλα αυτά σε μία σεζόν. Το σημαντικότερο στοιχείο της σειράς είναι ότι αν και ο τόνος της είναι κυρίως κωμικός, στην πραγματικότητα υπάρχει λεπτομέρεια στα πάντα και όλη η σειρά ακολουθεί ξεκάθαρους κανόνες. Δεν έχουμε τον πρωταγωνιστή να γίνεται παντοδύναμος ξαφνικά, ίσα ίσα τον βλέπουμε να πασχίζει και ταυτόχρονα να προσπαθεί να πλουτίσει, με αποτέλεσμα όλα να του έρχονται μπούμεραγκ. Το πάρτι του δεν είναι το τυπικό χαρέμ που τον αγαπάνε όλες γιατί η πλοκή το απαιτεί. Αντίθετα, τα συναισθήματά τους βασίζονται σε γεγονότα και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται υπερβολικά. Είναι μια σειρά που μπορείς να την απολαύσεις για τους χαρακτήρες της, το χιούμορ, τον κόσμο της, τις μάχες, αλλά και το πανέμορφο animation.
Η σειρά ποτέ δεν γίνεται υπερβολικά σοβαρή, αλλά ούτε υπερβολικά χιουμοριστική. Σε αντίθεση, διαχειρίζεται πολλά από τα κλασικά κλισέ, παρέχοντάς μας παροδίες. Ταυτόχρονα, μας δείχνει διασκεδαστικές μάχες, αλλά δίνει και βάση στην ανάπτυξη των χαρακτήρων. Μας δείχνει ακόμα και ένα χαρακτήρα που θυμίζει τον Κίριτο. Το Κονοσούμπα είναι μια ανάσα φρέσκου αέρα στον βαρετό κόσμο των Ισεκάι άνιμε και έχει δύο σεζόν, OVA και μια ολοκένουργια ταινία που έρχεται σύντομα. Το μόνο σίγουρο για αυτό το franchise είναι ότι θα έχουμε να βλέπουμε υλικό για πολύ καιρό. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!